Ήδη είμαστε στην περίοδο της Αγίας Εμμεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι μία περίοδος που ενδιαφέρει τον άνθρωπο για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της ψυχικής καταστάσεώς του. Γιατί ο άνθρωπος είναι διπλού στη φύση. Αποτελείται από το υλικό στοιχείο που είναι το σώμα του και το δεύτερο από το πνευματικό σώμα που είναι η ψυχή του. Όπως το σώμα έχει ανάγκη από φροντίδα και μέριμνα για να είναι σε κατάσταση υγείας και δυνάμεως, έτσι ακριβώς έχει ανάγκη και η ψυχή μας. Και το μέλλον σώμα τρέφεται υλικά από τα στοιχεία της τροφής, της ενδυμασίας, της καθαριότητος. Τα ίδια σχεδόν, αλλά με άλλο πνεύμα, είναι τα αναγκαία στοιχεία για την ανάπτυξη της ψυχής μας. Η ψυχή είναι πνεύμα. Είναι η πνοή του Θεού από τη δάση Εκκλησία μας και ο Θεός είναι πνευματικός και άρα χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση και η ψυχή μας. Την περίοδο της Αγίας Εμμεγάλης Τεσσαρακοστής έχουμε κάθε ημέρα προγραμματισμένες και καθορισμένες προσευχές. Έως ότου φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα που πλέον είναι οι ακολουθίες του νυμφίου που είναι πιο δυνατές και πιο κατανυκτικές ώστε η ψυχή μας να βρίσκει προς καταφύγιο και τράπεζα πνευματική στρωμένη για να επιτύχει τον αγιασμό και τη σωτηρία της ώστε τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα να ενωθεί με τον Αναστημένο Χριστό και μαζί να συμπορευτεί εις την Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης πυκνώνονται και τα κηρύγματα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής γιατί ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα δηλαδή, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι ο άρτος των αγγέλων με τον οποίο τρέφεται η ψυχή μας. Και επιπλέον είναι και η επιτέλεση της νηστείας, που είναι ένα αγώνισμα πνευματικό για την αυτοκυριαρχία του εαυτού μας, του σώματός μας και της βουλήσεώς μας και επιτελέσεως του θελήματος του Θεού. Και ακόμα επιπλέον καλλιεργείται και η φιλανθρωπία, η οποία είναι απαραίτητο στοιχείο για την αρμονική ζωή της κοινωνίας μας. Και έτσι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή θέτει και προϋπόθεση την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία, η οποία είναι το κατεξοχήν άρτος της ζωής της ψυχής μας. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε ανάλογα ώστε να επιτυχάνουμε τον αγιασμό της ψυχής μας με τη Θεία Κοινωνία και να έχουμε ένωση με τον ίδιο τον Χριστό. Στα πλαίσια λοιπόν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να μπορέσουμε να καταρτιστούμε πνευματικά εμείς οι κληρικοί περισσότερο, ορίσαμε την αύριο ημέρα Τετάρτη 11 του μηνός Μαρτίου να πραγματοποιήσουμε ένα ιερατικό συνέδριο, να έχουμε δηλαδή μια συνάντηση όλοι οι ιερείς της επαρχίας μας και της Μητροπόλεως μας, ώστε να καταρτιστούμε πνευματικά δια της ανταλλαγής θέσεων και απόψεων και διδασκαλιών που έχουν σχέση με το έργο του εφημερίου των ιερατικών για τον αγιασμό των ιδίων των κληρικών, αλλά και για τον αγιασμό των πιστών. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίδουν οι αρμόδιοι των υγειονομικών αρχών του κράτους μας. Να λάβουμε λοιπόν προληπτικά μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε βήμα της ζωής μας. Η καθαριότητα, η προσπάθεια αποφυγής των μολυσματικών ιών, μια της επαφής κλπ. Όσον αφορά το πνευματικό στοιχείο όμως, που τίθεται μέσα στα ερωτήματα και στην απορία του λαού μας, η Εκκλησία μας και η ιστορία μας έχει να μας παρουσιάσει πολλά παραδείγματα ότι οι μολυσματικές αρρώστιες ανέκαθεν παρουσιαζόταν στη ζωή της κοινωνίας. Και βλέπουμε ότι η πίστη των ανθρώπων μας έχει διδάξει όλους μας την παρουσία της βοηθείας του Θεού και των Αγίων. Και γι' αυτό η ιστορία αναφέρει γεγονότα που οι Άγιοι με την πρεσβεία τους μεσολάβησαν στον Χριστό και πέτυχαν την προστασία των χριστιανών από τέτοιες μολυσματικές ασθένειες.
και έχουμε το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα, το θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους, που τα εορτάζουμε λαμπρά και πανηγυρικά με ευγνωμοσύνη οι πιστοί για τη σωτηρία από την ασβέστια αυτές τις μολυμπατικές. Και η Εκκλησία μας στις προσευχές της και στη λειτουργία ζητάει από τον Θεό βοήθεια να μας απαλλάξει από λοιμό με όμικρο γιώτα που σημαίνει μολυσματική ασθένεια και το λοιμό τον άλλο με το γιώτα που σημαίνει την πείνα. Και λέει, κερίσετε το λαό σου από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, επιδρομής αλλοφύλων. Και τα λέει στο τέλος που είναι και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί αυτή την ώρα. Βέβαια εδώ είναι θέμα πίστεως τα πάντα και δεν μπορεί ορθολογιστικά να κρίνουμε και να μπορούμε να αποδεχτούμε ότι το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας μπορεί να είναι φορέας της μολυμπατικής ασθενείας. Πιστεύουμε εις το θαύμα που είναι το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και επομένως προσευχόμεθα με τα θάρρους ότι δεν μπορεί ποτέ καμία μολυμπατική αρρώστια να επηρεάσει το μυστήριο ή δεν αμφιβάλλουμε και δεν προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Οι ασθενείς άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε και σε συνάξεις. Ήδη μόνοι τους αποφεύγουν και περιορίζονται, γι' αυτό η αδυναμία του σώματος γίνεται εκείνη η οποία προστατεύει από τέτοιες συνάξεις, γιατί ο ασθενής δεν μπορεί να πάει σε σύναξη. Και ως εκ τούτου έχουμε μια ασφαλεία ότι όταν πάμε σε κάποια τέτοια σύναξη και προπάθουμε στην ατρευτική σύναξη, δεν έχουμε ένα συναισθησμό έτσι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου που είναι συνοστηματικές, είπα και εγώ να πειθαρχήσουμε στις γραμμές και στις οδηγίες που δίνει η πολιτεία μας, ώστε να λάβουμε μέτρα προληπτικά και ακυρώσαμε ορισμένες εκδηλώσεις που θα κάναμε επί την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Όσον αφορά τις άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις, δεν μπορώ ποτέ να διανοηθώ ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω της επισκέψεώς μας στον Ιερό Ναό θα λάβουμε τον κίνδυνο της μεταδόσεως του ιού αυτού του κορονοϊού. Ο Σεβασμιότατος επεσήμανε πως εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο είναι η προστασία της χώρας μας από τις επιδρομές αλλοφύλων και αλλοθρήσκων. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι αυτή η επιδρομή των αλλοφύλων που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος και από εκεί θα προέρθουν όλα τα δεινά για τη ζωή μας και θα πρέπει εκεί να συμπτυχθούμε και να συσπηρωθούμε στον πυρήνα με τη διοίκηση του κράτους μας ώστε να προσφέρει ο κάθε Έλληνας τη δυνατότητα να αποκλειστεί αυτή η επιδρομή των αλλοφύλων και γι' αυτό έχω ορίσει να κάνουμε στις εκκλησίες μας δεήσεις ο Θεός να μας προστατεύει από την επιδρομή των αλλοφύλων που δεχόμεθα σήμερα στα σύνορα της πατρίδας μας.